Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ακατέργαστης κάναβης που έχουν εντοπιστεί στο νησί κατάσχεσαν σήμερα οι ιδιοκτικές αρχές του Ρεθύμνου, καταφέροντας ένα ισχυρό πλήγμα στη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη. Πρωινές ώρες σήμερα συνελήφθησαν στην Ορναία Αγίου Βασιλείου δύο αδέλφια 25 και 27 ετών για κατοχή 65 κιλών ακατέργαστης κάναβης, για ένα όπλο σκόρπιος και για αρχαία αντικείμενα. 65 κιλά χασίς μοιρασμένα σε 10 νάιλον σακούλες από την φετινή, όπως φαίνεται, σοδιά έκρυβαν δύο αδέρφια από τις Μέλαμπες σε αγροτική περιοχή του χωριού Ορνέ του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών το τελευταίο 20ήμερο περιήλθαν πληροφορίες ότι δύο αδέλφια από την περιοχή Αγίου Βασιλείου ασχολούνται με την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μετά από έρευνα εξακριβώθηκε ότι πρόκειται για δύο αδέλφια 25 και 27 ετών από τις Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου και τέθηκαν αμέσως σε διακριτική παρακολούθηση. Ειδικότερα στην τοποθεσία Σπήλαιο, οι δύο νεαροί, 25 και 27 ετών αντίστοιχα, έκρυβαν εκτός από τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και ένα σπάνιο υποπολιβόλο όπλο τύπου σκόρπιον, έναν πύληνο αμφορέα καθώς και άλλα αρχαία πύληνα αντικείμενα. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 μεγάλες νάιλον σακούλες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάναβη 65 περίπου κιλών. Ένα υποπολιβόλο τύπου σκόρπιον με φυσίγγιο στη θαλάμη. Δύο γεμιστήρες του υποπολιβόλου που περιείχαν συνολικά 26 φυσίγγια διαμετρήματος 7,65. Ένας πύλινος αρχαίος αμφορέας διαστάσεων 20x60 εκατοστών. Δύο πύλινα αρχαία δοχεία και διάφορα άλλα πύληνα μικροαντικείμενα που εμπίπτουν στον νόμο περί αρχαιοτήτων. Οι δύο νεαροί που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις κλοπών και ζωοκλοπής θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, ενώ το όπλο που κατασχέθηκε θα αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για να διαπιστωθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια αξιόπινη πράξη. Το συγκεκριμένο όπλο θα αποσταλεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να εξεταστεί πράγματι τέτοιου τύπου όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές οργανώσεις και σε περιόδους και έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα με τέτοιου είδους όπλα. Ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου Παντελής Μουρτζανός συνεχάρη τους συναδέλφους του, τονίζοντας πως οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας θα συνεχιστούν με τον ίδιο ζήλο προκειμένου να παταχθεί το φαινόμενο της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί. Θα ήθελα να συγχαρώ το Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, το Διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, αλλά και όλο το προσωπικό που συμμετείχε στη σημερινή επιχείρηση και τους καλώ να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και επαγγελματισμό προκειμένου να οδηγούνται άμεσα στη δικαιοσύνη καλλιεργητές κάναβης, διακινητές έμποροι μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, όπλων και αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας.